και θα πάμε να καλησπερίσουμε τον Ηλία Ιγνατίδη. Ηλία, τι κάνεις, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού σε βρίσκουμε καταρχήν? Σπίτι μας. Ναι, εννοώ που Ουγγαρία, Ελλάδα. Ωραίο. Διακόψουμε την έφτα. Λίγο πιο δυνατά μόνο αν μπορείς να μιλάς με hands-free, κάτι τέτοιο. Γάμα εθνική παίζω, λέω πλέον. Α, έφυγες από τη Βάσας και παίζεις. Ποσειδώνα Μηχανιώνα. Α, εδώ. Εδώ είσαι δηλαδή, ρε Σιλία. Στα μέρη μας. Στα μέρη μας. Εδώ, ναι. Χώρια. Απλά δεν σε ακούμε καλά και έχεις hands-free. Ακούτε καλύτερα. Τώρα τελείωσε. Σε ακούμε πολύ καλά. Έβγαλες το hands-free. Έβγαλε. Δεν είχα hands-free. Τι? Δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα είσαι πολύ καλύτερα. Τέλος πάντων, αυτό θέλουμε. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ποσειδώνας, πότε ξεκινάει ο Ποσειδώνας? Ξεκίνησε, τι κάνετε, παίζετε, τι κάνετε? Για πες μας λίγο πρώτα. Είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική. Είμαστε τρίτη. Πάμε καλά. Θα δούμε τώρα. Είναι δύσκολο πρωτάθλημα. Θέλει δουλειά πολύ και υπομονή. Mm-hmm. Ο Ποσειδώνας, ο οποίος ξέρεις τη μεγαλύτερη επιτυχία του την έχει κάνει με Σάκη Πρίτα, το ξέρετε, με την ΑΕΚ, το κύπελο. Με την ΑΕΚ, το 0-0. Έτσι. Το Σάκη το προλάβεις καθόλου, το Σάκη? Όχι. Ήσουν πιτσιρικάς εσύ. Όχι, όταν ο Σάκης έπαιζε τον Άρη, εγώ ήμουν 15 χρονών, 14. Μάλιστα. Από πόσο χρόνο έπαιζε τον Άρη? Έπαιζα από 11 μέχρι 17. Ναι, άρα δεν πρόλαβες στην ουσία. Ήσουν στις ακαδημίες τότε. Εντάξει. Στις ακαδημίες, μέχρι κάπου 17 ήμουν, ναι. Μάλιστα. Βέβαια, ο λόγος που σε καλέσαμε ήταν ότι είχες προπονητή στην Βάσας, σωστά τη λέω, την ομάδα. Σωστά. Ωραία. Τον κύριο Ένινγκ. Και ναι, προσπαθούμε να μάθουμε, ρε παιδί μου, τι στυλ προπονητής είναι αυτός. Είναι ο κλασικός Γερμανός της πειθαρχίας και τα λοιπά, ή είναι κάτι διαφορετικό? Σίγουρα είναι πολύ πειθαρχικός, εντάξει, εννοείται είναι η νοοτροπία τους τέτοια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή θα έρθει κοντά και με τους παίχτες, θα κάνει την πλάκα του, θα προσαρμοστεί στο περιβάλλον που είναι, με τους παίχτες που έχει να κάνει, με τους αντιπάλους που έχει να κάνει. Το κάθε πρωτάθλημα έχει τις ιδιαιτερότητες του. Οπότε έχει κάποιες τάσεις που μπορεί να είναι διαφορετικές από ό,τι θα μπορούσε το χαρακτηρίσει ως Γερμανό καφέ αυτού. Την ομάδα στην Ουγγαρία πάντως την πήγε αρκετά καλά, νομίζω. Κατάφερε και βγήκατε και στο Europa League. Ναι, όταν πήγαμε, γιατί πήγαμε την ίδια μεταγραφική περίοδο, σωθήκαμε εκείνη το μισό της χρονιάς και την επόμενη χρονιά την κατάφερε και την πήγε για προκριματικά, ναι. Μάλιστα. Στην Ευρώπη. Άρα ήταν πετυχημένη η παρουσία του στην Ουγγαρία. Έτσι θεωρώ, ναι. Αλλά εντάξει, άλλα μεγέθη. Καλά, βέβαια. Άλλα μεγέθη της Ελλάδας. Άλλο πρωτάθλημα, άλλοι παίχτες, εννοείται. Χωρίς καμία αμφιβολία. Τι στυλ παιχνιδιού του αρέσει να επιλέγει να παίζει στις ομάδες δεν του? Δεν έχει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που σας είπα, προσαρμόζεται ανάλογα με τις περιστάσεις. Ας πούμε, στην Ουγγαρία, όταν είχε πάει την ομάδα, έπαιζε 4-5-1. Μετά τη δεύτερη χρονιά που πήγε και έκανε και πρωταθλητισμό η ομάδα, του είχε γυρίσει σε 3-5-2. Α, έπαιξε και με 3 πίσω δηλαδή. Ναι, 5 ουσιαστικά, με 2 back, πολύ, πολύ επιθετικά back. Αυτό το Φετφατζίδης δεν μπορεί να το κάνει πάντως, να ξέρουμε. Στον Άρη, με 3-5-2 να παίζει ο Φετφα να γυρίζει όλη την πλευρά. Θα έχουμε ένα θεματάκι εκεί πέρα στον Άρη. Θα μπάζουμε. Έτσι. Άρα ένα αλλάζει τα συστήματα και δεν είναι κολλημένος με ένα κλασικό που λένε. Δηλαδή, ο Κούπερ, ας πούμε, έλεγε 4-4-2. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι αλήθεια όντως ότι μιλάει τόσες πολλές γλώσσες, είναι με αυτό στο κομμάτι, δηλαδή μιλούσε γερμανικά, ισπανικά. Είναι πολύ, είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος, δεν είναι εντάξει. Όχι, στην Ελλάδα αυτό δεν ξέρω, είναι καλό αυτό στην Ελλάδα? Αιμονικός δηλαδή, αιμονικός. Άμα είναι καλό δεν ξέρω, θα φανεί. Μάλιστα, άρα τι γλώσσα μιλούσε, γερμανικά, ισπανικά, γαλλικά? Εγώ δεν ξέρω, εγώ μόνο τα γερμανικά και τα αγγλικά που μιλούσαμε. Α, μιλούσες και εσύ τη γλώσσα δηλαδή? Εγώ αγγλικά. Αγγλικά, εσύ αγγλικά. Μάλιστα. Πιστεύεις ότι μπορεί να προσαρμοστείς τα δεδομένα, γιατί έχεις ζήσει και τον Άρη, πιστεύεις ότι μπορεί να προσαρμοστείς τις απαιτήσεις μιας ομάδας όπως ο Άρης, τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα? Όπως είπα, θα φανεί από την ιστορία, δεν είμαι μάντης να ξέρω, αλλά εγώ πιστεύω σε αυτόν, γιατί αφού κατάφερε και προσαρμόστηκε με τους Ούγγρους, σίγουρα με τους Έλληνες θα πάει πολύ καλύτερα. Γιατί η Ούγγρο είναι πολύ δύσκολη ράτσα. Μάλιστα.
Μάλιστα. Τον βρήκες τώρα εδώ, μιλήσατε, τον έψαξες καθόλου τώρα που είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη? Όχι, όχι, δεν έτυχε. Θα τον ψάξω. Φαντάζομαι θα το κάνεις τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Λογικά. Δεν αποκλείεται. Πρέπει να του δώσεις και inside information τώρα. Ποιος είναι καλός, ποιος δεν είναι, ποιος παίζει καλά. Εντάξει, τα ξέρει ήδη, να ξέρετε, είναι ψαγμένος, δεν είναι. Θα τα ξέρει ήδη. Α, ναι. Ναι. Προφανώς θα ξέρει και τον Κόρχουτ. Ενδεχομένως, από λόγω Ουγγαρίας. Σίγουρα. Ο Κόρχουτ που έπαιζε πλάκα-πλάκα, τον θυμάσαι καθόλου εκεί? Νομίζω έπαιζε την Ντεμπρετσένη τότε. Ντεμπρετσένη, έχει παίξει ο ΠΑΟΚ. Έχει παίξει ο ΠΑΟΚ με την Ντεμπρετσένη. Παλιά, ναι. Κάποια στιγμή, ναι, κάποια στιγμή έχει παίξει. Μάλιστα. Ηλία, πώς είναι η επιστροφή σου στη χώρα? Έπαιξε και η Ουγγαρία, έπαιξε και η Βουλγαρία. Πώς είναι η επιστροφή στη χώρα? Εντάξει, άλλες παραστάσεις έξω, ρε παιδί μου. Τότε η Ουγγαρία, ας πούμε, μπορεί να είναι η Ουγγαρία, αλλά είναι πολύ οργανωμένη. Η χώρα υποστηρίζει πολύ αυτό το ποδόσφαιρο. Τους χτίζει γήπεδα, όλα είναι πιο οργανωμένα, θεωρώ, λίγο στο εξωτερικό. Σε σχέση με την Ελλάδα, πιο οργανωμένα αποκλείεται να υπάρχει κάποια χώρα. Υπάρχει. καλό. Μάλιστα. Έχει διαφορά. Υπάρχει στήριξη βασικά από το κράτος. Κάτι που εδώ δεν υπάρχει, θεωρώ. Τώρα ο Ποσειδώνας που παίζεται στο κήπεδο εκεί το... Ναι, το καθεαυτού, κλασικά. Το χόρτο, έχει χόρτο κάτω το γήπεδο ή... Καλό είναι τώρα, επανασπορά το κάνανε, είναι μια χαρά. Μάλιστα. Κυριακή έχουμε αγώνα. Παρακολουθείς καθόλου Άρη? Γιατί εντάξει, σε ένα παιδί που έχει ξεκινήσει από τον Άρη, φαντάζομαι για να πας 11 χρονών στον Άρη. Η ομάδα της καρδιάς μου είναι ο Άρης. Έτσι. Στο κήπεδο δεν πάω βέβαια πλέον, αλλά το παρακολουθώ, εννοείται. Δεν μπορείς λόγω των. Ομάδα έχουμε, δεν την αλλάζουμε. Έτσι, λόγω των υποχρεώσεων, έτσι. Και υποχρεώσεων και ότι. Εντάξει, μεγάλωσα τώρα, δεν πολύ με ενθουσιάζει το κήπεδο. Τηλεόραση μου αρέσει πολύ. Τηλεόραση. Ποδοσφαιριστής και δεν σε ενθουσιάζει το γήπεδο, είναι ένα θεματάκι αυτό, να το δεις. Κοίτα, όλη μέρα είμαι στο γήπεδο. Όλη μέρα, γι' αυτό. Έχει δίκιο, είναι. Δεν νομίζω να πέφτει καμιά παντόφλα τίποτα. Γέλασε. Ξαναπέφτει λίγο δηλαδή. Αφού γέλασε. Έχει καμιά από την Περέα τίποτα, καμιά μηχανιώνα. Τι? Δεν υπάρχει. Μάλιστα, ωραία. Ηλία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλή επιτυχία με τον Ποσειδώνα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.